ξερικά και άνυδρα νησιά των Κυκλάδων ευωδιάζουν από τα αρωματικά και θεραπευτικά βότανα που από την αρχαιότητα χρησιμοποιούνται τελετουργικά για θεραπεία και ενίσχυση της γεύσης πολλών τροφών. Αυτό το χρυσάφι της γης είναι και η νεότερη εναλλακτική επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής. Βρισκόμαστε στο Σαγκρίν, στην Άξο, στην πρώτη βιολογική καλλιέργεια αρωματικών φυτών, ευρύτερα των Κυκλάδων. Τα αρωματικά φυτά μέχρι το 2010 ήταν κάτι το οποίο το βρίσκαμε μόνο σε αυτοφυείς πληθυσμού στα βουνά. Ήταν και κάτι το οποίο έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν ξεκίνησε το 2010, γιατί η ερώτηση ήταν γιατί να πάω να κάνω αρωματικά φυτά, θυμάρια, ρίγανες, τα οποία μπορώ να τα βρω ελεύθερα στη φύση και να πάω να τα μαζέψω. Γιατί να τα κάνω σε μια οργανωμένη καλλιέργεια και πόσο μάλλον περισσότερο βιολογική. Η απάντηση είναι ότι η συγκεκριμένη καλλιέργεια ευνοείται ιδιαίτερα από τις κλιματολογικές συνθήκες του νησιού και της ευρύτερης περιοχής. Έχουμε πάρα πολύ καλές συνθήκες για να παράξουμε πολύ υψηλής ποιότητας αρωματικά φυτά στις Κυκλάδες. Οι λίγες βροχοπτώσεις, η πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια, τα φτωχά εδάφη και ο αέρας ακόμα είναι συστατικά τα οποία βοηθάνε στο να παραχθούν ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας αρωματικά φυτά, τα οποία μπορούν να είναι και ανταγωνιστικά στην αγορά και να υπάρχει προοπτική δηλαδή διάθεσή τους σε καλή τιμή στην αγορά, είτε εγχώρια είτε διεθνή αγορά. Τα αρωματικά φυτά της χώρας, όπως λέμε η αρωματική φρυγανική χλωρίδα, είναι πάρα πολύ πλούσια στην Ελλάδα. Και ακριβώς είναι εκείνα τα φυτά τα οποία δίνουν το ιδιαίτερο άρωμα και το χρώμα και την ρευστότητα των μελιών στα νησιά μας. Η ίδρυση ενός πρότυπου για τα ελληνικά δεδομένα βοτανικού κήπου στη Σύρο θα δώσει τη δυνατότητα στους περιήγητές να γνωρίσουν την πλούσια χλωρίδα των νησιών και στους μελετητές να αναπτύξουν μεθόδους καλλιέργειας και αξιοποίησης των αρωματικών φυτών.